Κύριε Κατσιώτη, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Βαρδούνια, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Έχουμε στη Βουλή πολλή δουλειά σήμερα, έτσι, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ναι. Το νομοσχέδιο για το νερό. Η κυβέρνηση λέει δεν πάμε για ιδιωτικοποίηση του νερού, βέβαια από ό,τι φαίνεται όπου μπαίνει η ρυθμιστική αρχή υπάρχουν περίεργα πράγματα. Για να τα δούμε αυτά τα δύο, ποια είναι η προσέγγιση του κόμματος και ας ξεκινήσουμε από το θέμα του νερού. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ένα ακόμα έγκλημα νομοθετεί μπροστά της την ιδιωτικοποίηση, την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού και αυτό δεν μπορεί να το αποκρύψει γιατί η ένταξή της στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας του νερού και των αποβλήτων δεν γίνεται για να μειωθεί το τιμολόγιο του νερού, δεν γίνεται για να υπάρξει καλύτερη ποιότητα του νερού, δεν γίνεται για να υπάρξει, αν θέλετε, ολοκλήρωση των έργων, των αποχετευτικών έργων που ακόμα στην Αττική υπάρχουν, γίνεται ακριβώς για να παραδοθεί στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που ήδη έχουν μπει εδώ και πολλά χρόνια, γιατί δεν είναι τωρινό το ζήτημα. Μάλιστα. Το ζήτημα του νερού έχει πολλές δεκαετίες που έχει προχωρήσει από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ακόμη. Είχαμε την ΕΙΔΑΠ ΑΕ, την ΕΙΔΑΘ ΑΕ, τις διάφορες ΔΕΙΑ στους Δήμους, όπου εκεί γύρω από αυτούς υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα, πάρα πολλοί εργολάβοι που απομυζούν, να το πω έτσι, πολύ χρήμα από αυτό που πληρώνει ακριβά ο λαός μας για τα τιμολόγια του νερού. Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι αυτή η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, όπως τέλος πάντων εξελίχθηκε το θέμα του ρεύματος, της ενέργειας, που σήμερα ο λαός πληρώνει ανάκριβα το ρεύμα, σοκάρεται από τα τιμολόγια του ρεύματος, έτσι θα έχουμε και αυτές τις συνέπειες στο νερό με μεγάλη αύξηση των τιμολογίων του νερού, γιατί οι μέτοχοι, κύριε Μπαρδούνια, θέλουν να κερδίσουν. Εντάξει, μια ιδιωτική έτσι. Εταιρεία πάντα λειτουργεί με βάση το κέρδος, λογικό είναι αυτό. Και επειδή λοιπόν εδώ λέμε ότι ζωή χωρίς νερό δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο πλανήτης μας έχει ζωή γιατί έχει νερό. Είναι δυνατόν λοιπόν σήμερα εδώ να στερούν τη ζωή του ίδιου του λαού, να την έχει στα χέρια του ένας επιχειρηματικός όμιλος και να σου λέει τώρα στο κόβω το νερό, όπως προσπάθησαν προθές, πριν λίγες μέρες, σε έναν εδώ φτωχό άνθρωπο που δεν έχει να πληρώσει και πήγαν να του κόψουν το νερό και η παρέμβαση των συνδικάτων βέβαια το απέτρεψε. Είναι δυνατόν, είναι ανεπίτρεπτο, είναι απαράδεκτο, είναι εγκληματικό και σε ό,τι μας αφορά εμείς σαν ΚΚΕ δεν θα σταματήσουμε να λέμε στους εργαζόμενους ότι απέναντί τους έχουν δυνάμεις του κεφαλαίου, αυτό είναι το κράτος τους, είναι εχθρικό στις ανάγκες του λαού για την ίδια τη ζωή τους που κινδυνεύει όπως έγινε με τα τρένα, έτσι βέβαια σε αυτή τη γραμμή κινούνται για όλα τα ζητήματα. Όποιο και αν πάρουμε, κύριε Μπαρδούνια, θα δούμε μπροστά. Μάλιστα. Ότι υπάρχει το κόστος και το όφελος. Πάντως, το γεγονός ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει στη Βουλή, διαρριγνεί τα ημάτια τους ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, πώς το ερμηνεύετε εσείς? Το ίδιο έλεγε και για την ενέργεια. Ότι η ενέργεια θα μπει στον ανταγωνισμό και θα μειωθεί το ρεύμα. Αν θα ακούσετε το Χατζηδάκη τι έλεγε τότε για την απελευθέρωση της ενέργειας, θα δείτε λοιπόν ότι έλεγε θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Και έχουμε λοιπόν εδώ τα παραδείγματα που δεν είναι δευταίο πόλεμος, γιατί η αύξηση του ρεύματος έγινε πριν την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γιατί έχουν και ένα τέτοιο αφήγημα, ότι φταίει ο πόλεμος και ότι αν λειτουργούσε ο ανταγωνισμός και αν δεν είχαμε αυτό το ζήτημα, το ρεύμα μπορεί να ήταν και μειωμένο. Όμως εδώ λένε ψέματα, αποδεικνύεται ότι πριν τον πόλεμο ακόμη έχουμε τη τεράστια αύξηση του ρεύματος και άρα λοιπόν την ίδια γραμμή θα ακολουθηθεί, η ίδια γραμμή θα ακολουθηθεί και στο νερό από αυτή τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Μάλιστα. Και νερού και αποβλήτων. Τώρα κύριε Κατσιώτη, να πάμε λιγάκι στο θέμα των τεμπών, γιατί σήμερα ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είπε ότι εντάξει, εμείς φταίνει οι άλλοι όμως, φταίνει οι προηγούμενοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, για να δούμε έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση που δεν ευθύνεται σε τίποτε, δεν γνώριζε. Εκ μέρους του ΚΚΕ, τον κύριο Μπαρδούνια, συμμετείχα εγώ στην Επιτροπή. Μα γι' αυτό σας ρωτώ. Και
Κοίταξε, σήμερα παρακολουθήσε μια συνειδητή προσπάθεια να επικεντρωθούν οι ευθύνες γύρω από την σύμβαση 717 και να συγκαλυφθεί η εγκληματική επιλογή της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης, του τεμαχισμού του ΟΣΕ, για την οποία δεν είπαν τίποτα σήμερα. Αυτή η πολιτική οδήγησε στη σύμβαση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία διεκδικούν όλο και περισσότερα, και ο λαός όχι μόνο πληρώνει τα κέρδη τους, αλλά σκοτώνεται κιόλας. Γιατί αυτό το κράτος, με όλη τη λειτουργία του, υπηρετεί ακριβώς τα κέρδη και όχι την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών. Είναι έκθετοι λοιπόν όλοι τους. Ναι, ναι, πέστε μου. Όχι, ήθελα να πω ότι δεν σημαίνει ότι όπου υπάρχει ο ιδιώτης μέσα δεν υπάρχει ασφάλεια. Ας πούμε, στα αεροπλάνα υπάρχουν ιδιώτες, υπάρχει ασφάλεια. Ή στα πλοία. Ναι, κύριε Μπαρδούνια, φαντάζομαι ότι ακούσατε τώρα τελευταία τις καταγγελίες των εργαζομένων στα αεροδρόμια για το ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Λοιπόν, μιλάνε συνέχεια, κάθε μέρα, δίνουν συνεντεύξεις τύπου, καταγγέλουν ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Όπως υπάρχει και ζήτημα ασφάλειας στο λεωφορεία, τα οποία πέφτουν οι ουρανοί και παλύνουν, πλακώνουν τον κόσμο, τα οποία κυκλοφορούν χωρίς τροχό, τα οποία κυκλοφορούν με ανοιχτές τις πόρτες, όπως υπάρχουν και προβλήματα με τα καράβια, τα οποία είναι σαπάκια, κυκλοφορούν και έχουμε εδώ πολλά παραδείγματα που πνίγουν τον κόσμο. Λοιπόν, η ασφάλεια λοιπόν είναι ζήτημα μέτωπο πάλης του ή του λαού, που θα πρέπει να βάλει στην άκρη το επιχειρηματικό κέρδος, αν θέλει πράγματι να ικανοποιήσει ανάγκες και να έχει ασφάλεια στη διά τη ζωή του. Γιατί εξαιτίας αυτής της πολιτικής, κύριε Μπαρδούνια, του κόστους ωφέλους δεν παίρνονται μέτρα για τις πλημμύρες, για αντιπλημμυρικά έργα δηλαδή. Γιατί δεν είναι επιλέξιμα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι συλλογικός εκφραστής του μεγάλου κεφαλαίου, δεν θεωρεί, για παράδειγμα, τα αντιπλημμυρικά έργα επιλέξιμα και δεν τα χρηματοδοτεί. Ούτε βέβαια επιτρέπει στη χώρα να τη χρηματοδοτήσει. Άρα λοιπόν έχει ασφάλεια ο κόσμος από τις πλημμύρες? Δεν έχει. Ποιος ευθύνεται? Αυτό το κράτος που είναι εχθρικό. Έχει ασφάλεια από τις φωτιές? Δεν, και εδώ τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι επιλέξιμα. Ποιος λοιπόν δεν τα χρηματοδοτεί? Αυτό το κράτος. Λοιπόν, ναι, που λέει ότι δεν έχω κέρδος. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσίκη. Εγώ, εντάξει, στην γενική, στη βάση του σκεπτικού σας μπορεί να μην διαφωνήσω, όμως γιατί ένα κράτος να μην θέλει να κάνει αντιπυρικά έργα? Δεν θέλει να προστατεύσει το περιβάλλον? Δεν θέλει να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες του? Γιατί αυτοί είναι οι ενδεχόμενοι ψηφοφόροι της εκάστοτε κυβέρνησης που είναι, κατηγορείτε εσείς. Τα έργα λοιπόν αυτά, κύριε Μπαρδούνια, σας είπα ότι δεν είναι επιλέξιμα, γιατί ακριβώς δεν φέρνουν κέρδος. Ένας δρόμος, για παράδειγμα, που θα έχει διόδια, αυτό χρηματοδοτείται γιατί φέρνει κέρδος σε έναν επιχειρηματία. Εκεί λοιπόν αυτά τα έργα, τι λένε, αφού δεν έχει όφελος, τι λένε λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εδώ στη χώρα μας, ότι μας συμφέρει να αποζημιώνουμε αυτούς που θα έχουν συνέπειες από ένα φαινόμενο, παρά να κάνουμε το έργο. Γιατί είναι προτιμότερο, αυτό λέει, γιατί κοστίζει λιγότερο. Αυτή είναι η σκέψη, έτσι σκέφτονται και έτσι πορεύονται ενάντια στο λαό, δυστυχώς. Δεν παίρνουν μέτρα ακριβώς επειδή το κόστος των μέτρων είναι παραπάνω από ότι η αποζημίωση που θα κληθούν να δώσουν. Και εδώ, κύριε Μπαρδούνια, εδώ στο έργο, το σιδηρόδρομο που συζητάμε, ενώ έχουν δώσει 3,5 δις για έργα στη Βόρειο Ελλάδα, 50 εκατομμύρια για την ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης, της φωτοσήμανσης κτλ., δεν τα έδωσαν. Πείτε μου κάτι, συγγνώμη, ναι, κύριε Κατσιώτη, θέσατε το ερώτημα στον πρώην Υπουργό αν έλαβε τις καταγγελίες των συνδικαλιστών ότι υπάρχει πρόβλημα και πώς απάντησε σε αυτές? Ο υπουργός λοιπόν απάντησε προκλητικά, λέγοντας ότι όσες φορές συνάντησε τους εργαζόμενους δεν του θέσαν θέματα ασφάλειας των μεταφορών ούτε άλλα ζητήματα, παρά μόνο συζητούσαν για τη συλλογική σύμβαση, για τις αυξήσεις και όλα αυτά. Είναι λοιπόν ψεύδι, υπάρχουν εδώ συγκεκριμένες καταγγελίες
αλλά και εξώδικα, υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις όπου οι ίδιοι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν για ένα δυστύχημα και δυστυχώς δικαιώθηκαν, επιβεβαιώθηκαν, γιατί έλεγαν ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει τα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών, για την ασφαλή, για το ασφαλή σιδηρόδρομο. Και η κυβέρνηση δυστυχώς κόφευε, δεν άκουγε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις. Και δυστυχώς σήμερα έγινε μια προσπάθεια, όπως σας είπα και προηγουμένως, να ρίξει τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, διαχέοντας τις ευθύνες, ή στο ανθρώπινο λάθος. Που εμείς λέμε, ναι βεβαίως υπάρχει και το ανθρώπινο λάθος, αλλά σήμερα με τη νέα τεχνολογία, την επιστήμη, η οποία έχει κάνει τεράστια άλματα, μπορεί λοιπόν και το ανθρώπινο λάθος να προβλεφθεί και να αποφευθεί. Και αυτός ήταν είναι ο ρόλος της τηλεδιοίκησης, η οποία δεν ολοκληρώθηκε. Γιατί ο κ. Γεραπετρίτης λέει ολοκληρώθηκε, υπάρχει λέει εκεί στη Λάρισα, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, και αυτό το ζήτημα εδώ φαίνεται ότι ρίζουν και ο ένας και ο άλλος αν υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Σημασία έχει ότι αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση, βλέπει μέχρι 5 χιλιόμετρα, είναι τοπικό, να το πω έτσι, μια τοπική προσπάθεια που κάνουν να δουν την κίνηση του σιδηρόδρομου, ωστόσο δεν είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό που μπορεί να σταματήσει το τρένο αν υπάρχει κίνδυνος, αν είναι στις ίδιες ράγες. Γιατί αυτό σημαίνει τηλεδιοίκηση, να μπορεί να προλαβαίνει ένα ανθρώπινο λάθος και να φρενάρει το τρένο μόνο. Μάλιστα. Του. Τώρα, κύριε Κασιώτη, πείτε μου κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης από το Μαρούσι μίλησε για θυσία των νέων. Βέβαια μετά πήγε να το διορθώσει λιγάκι. Και είδα ότι υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ωστόσο και άλλοι μιλήσανε για θυσία, για ότι αυτό το δυστύχημα θα βοηθήσει να ανακάμψουμε και να διορθώσουμε πολλά προβλήματα. Θέλω να το σχολιάσουμε πώς το βλέπει το κόμμα σας. Κύριε Βαρδούνια, είναι πρόκληση. Όσοι λένε, όσοι μιλούν για θυσία, προκαλούν τον ίδιο τον λαό που είναι οργισμένος από αυτή την εγκληματική πράξη, να το πω έτσι, αυτής της πολιτικής. Γιατί τη λέτε εγκληματική, συγγνώμη, εδώ μου κάνει εντύπωση. Έγκλημα είναι να το κάνεις εκ προμελέτης. Εδώ δεν το σχεδίασε κάποιος. Δυστυχώς έτυχε ένα δυστύχημα. Δεν μπορούμε να τους λέμε εγκληματίες για αυτό το πράγμα. Κύριε Μπαρδούνια, ναι, είναι εγκληματίες και το λένε ευθασώς, γιατί έδωσαν το σιδηροδρομικό έργο, τη μεταφορά, στους ιδιώτες, στην Hellenic Train για παράδειγμα, η οποία λειτουργεί χωρίς να την υποχρεώσουν σε μέτρα ασφάλειας. Λειτουργήσε λοιπόν η Hellenic Train χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας, χωρίς να πάρει, να το πω έτσι, χωρίς να κάνει επενδύσεις, ανέχθηκε το Υπουργείο αυτό, χωρίς να κάνει εκτέλεση επενδύσεων η ίδια η εταιρεία, στις εγκαταστάσεις συντήρησης, την ανανέωση του στόλου, του αρχαίου υλικού, χωρίς να εξασφαλίσει προσλήψεις, εκπαίδευση του προσωπικού για την επαρκή συντήρηση και κυκλοφορία του αρχαίου υλικού. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολιτική η οποία ακολουθήθηκε και η οποία τι γίνεται, εδώ η κυβέρνηση ισορροπεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ακόμα και αυτή η σύμβαση 717, ενώ έχουν αναδειχτεί οι πολλές πλευρές αυτής της σύμβασης από έναν άνθρωπο που ήταν επικεφαλής, ο οποίος παραιτήθηκε και έλεγε για σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων, των εταιριών δηλαδή που ανέλαβαν το έργο, όμως η κυβέρνηση εδώ εξισορροπούσε λοιπόν εδώ τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δίνοντας και πανοπρίκη και κάνοντας συμπληρωματικές συμβάσεις και να μην τους υποχρεώνει να είναι σύμφωνα με τη σύμβαση που έπρεπε να τελειώσουν, για παράδειγμα υπογράφει το 2014 η πρώτη σύμβαση και έλεγε ορίζοντας λήξη των έργων, παράδοση των έργων το 2016. Και έχουμε σήμερα 2023 και ακόμα τα έργα δεν έχουν προχωρήσει. Άρα λοιπόν εδώ όλη αυτή η ιστορία της απελευθέρωσης των μεταφορών έχει σαν συνέπεια όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε κατόπιν με τα επιχειρηματικά συμφέροντα
για την ανάταξη υποτίθεται του δικτύου, με όλα αυτά τα αποτελέσματα και που είχαμε μέχρι τώρα και την κατάληξη βέβαια του ίδιου του ατυχήματος, του δυστυχήματος, του, να το πω έτσι, του εγκλήματος αυτού, γιατί ήταν σε γνώση, αυτό είναι το θέμα, ήταν σε γνώση όλων των κυβερνήσεων αυτή η κατάσταση. Και κύριε Γατσιώτη, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Με αφορμή την κατέρευση των δύο Αμερικανικών τραπεζών, τα προβλήματα που έχει η Credit Suisse, το κόμμα σας, το ΚΚΕ, εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος επέκτασης αυτής της κρίσης και σε άλλα τραπεζικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στο δικό μας, πούμε, και πολύ ευάλωτο? Το κόμμα μας έχει προειδοποιήσει για αυτή την ύφεση, την παγκόσμια ύφεση, αλλά και στην Ευρώπη και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και πιστεύουμε ότι αυτά πάλι ο λαός πληρώνει στο τέλος. Όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται σε επίπεδο τραπεζών και τα λοιπά, σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, έρχονται λοιπόν και τα πληρώνει ο λαός μας πολύ ακριβά, και με την... με τις μειώσεις, με την κατάργηση, να το πω έτσι, δικαιωμάτων, με τις μειώσεις μισθών, συντάξεων, γιατί έτσι ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες, ανακεφαλαιοποιούνται από τον λαό, ο οποίος πληρώνει ακριβά με φορολογία και με όλα αυτά που βέβαια το βασανίζουν, με χίλια δύο προβλήματα που υπάρχουν και είναι αιτία αυτή η λειτουργία, η καπιταλιστική λειτουργία. Αυτή είναι η αιτία βέβαια και των τραπεζών που έχουμε σήμερα αυτή την, κατανοητό, την κατάσταση. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Γατσιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.